πρώτο μας θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους δεν γνωρίζουν και πολλές φορές ψάχνουν λίγο λάθος στο ίντερνετ, που καλώς και κακώς το ίντερνετ δεν είναι πάντα ο καλύτερος πληροφοριοδότης. Είναι λίγο παραπληροφόρηση. Έχει πολλούς κινδύνους. Οπότε πρέπει να απευθύνεστε σε ειδικούς που ειδικεύονται σε τέτοια θέματα. Είναι θέματα τα οποία αφορούν ζευγάρια, λοιπόν. Ζευγάρια, και έχουμε εδώ την ειδικό, η οποία έχει ασχοληθεί περισσότερο με το ανδρικό κομμάτι, γιατί είναι μοριακή βιολόγος της ανδρικής υπογονιμότητας. Έχει μια συγκεκριμένη ειδίκευση σε αυτό το κομμάτι και είμαστε πολύ χαρούμενες που την έχουμε μαζί μας. Είμαστε πολύ χαρούμενες, γιατί είναι ένα θέμα φλέγων και πρέπει να ενημερωθούμε πάνω σε αυτό. Η Σταματάκη Αγάπη στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Αγάπη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι κοντά σας. Εμάς είναι χαρά μας. Και είναι και κάτι που πραγματικά μας απασχολεί. Mm-hmm. Και δεν απασχολεί ένα συγκεκριμένο αριθμό ηλικιών. Αφορά τους πάντες. Και αφορά τους πάντες γιατί ζούμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον πλέον. Mm-hmm. Και δεν γνωρίζουμε πού οφείλονται όλα αυτά που συναντάμε μπροστά μας. Mm-hmm. Είτε είναι προβλήματα στα παιδιά, είτε είναι προβλήματα στα ζευγάρια, επειδή δεν μπορούν όντως να αποκτήσουν ένα παιδί αμέσως μπαίνοντας μετά το γάμο, για παράδειγμα. Mm-hmm. Οπότε θέλουμε να μας πας από την αρχή του κακού μας, σε εισαγωγικά, για να δούμε όλο αυτό το κομμάτι το σημαντικό. Ναι, δυστυχώς η υπογονιμότητα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αγγίζει πολλά ζευγάρια στις μέρες μας, και ειδικά στη χώρα μας υπάρχουν γύρω στις 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια. Έτσι, από αυτά λοιπόν τα περιστατικά, ένα 35% αποδίδεται στον ανδρικό παράγοντα, ένα 35% στον γυναικείο, ένα 20% είναι μεικτής αιτιολογίας και ένα 10% αποδίδεται σε ανεξήγητα αίτια. Έτσι. Τώρα, ένα ζευγάρι, πότε είναι καλό να απευθυνθεί στους ειδικούς. Έτσι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπογόνιμο θεωρείται το ζευγάρι που δεν έχει επιτύχει εγκυμοσύνη έπειτα από ένα έτος συχνών, ελεύθερων σεξουαλικών επαφών. Έτσι. Τώρα, με τον ορισμό που δίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένα ζευγάρι καλό είναι να επισκεφθεί τους ειδικούς, πρώτον, αν η γυναίκα είναι κάτω των 35 ετών, έπειτα από ένα έτος σεξουαλικών επαφών, ενώ αν είναι άνω των 35 ετών, έπειτα από 6 μήνες συχνών ελεύθερων σεξουαλικών επαφών. Και τονίζω το συχνών. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε στον κόσμο ότι συχνές επαφές εννοούμε 2-3 φορές την εβδομάδα. Ωραία. Η σεξουαλική δηλαδή επαφή δεν θα πρέπει να περιορίζεται τις γόνιμες μέρες, mm-hmm. αλλά ούτε να γίνεται και εξαιρετικά συχνά. Δηλαδή, πολλά ζευγάρια έρχονται και μου λένε τις γόνιμες μέρες, εμείς προσπαθούμε 2-3 φορές τη μέρα. Αυτό είναι λάθος. Διότι συχνές εξπερματήσεις μπορεί να μας δώσουν ένα δείγμα με πολύ χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων. Mm. Οπότε θα είναι και πιο αδύναμο. Ναι. Το αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Πολύ χαμηλό σπερματικό όγκο, ενώ οι πιο αραιές, οι πιο σπάνιες εξπερματήσεις μπορεί να μας δώσουν πολύ κακής ποιότητας σπερματοζωάρια. Οπότε χρειάζεται ένα μέτρο. Ιδανικά, τις γόνιμες ημέρες, καλό θα είναι το ζευγάρι να επιδιώκει επαφές μέρα παραμέρα. Υπάρχει κάποιος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προστατέψουμε τη γονιμότητά μας, mm-hmm. και συγκεκριμένα για τους άνδρες. Και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Και υπάρχουν λοιπόν για τις γυναίκες. Κάποιοι παράγοντες οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα το σωματικό βάρος. Έτσι. Ήδη από το 2004, μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Fertility and Sterility έδειξε ότι η γυναίκα που επιδιώκει να αποκτήσει παιδί, καλό θα είναι να έχει ένα δείκτη μάζα σώματος 18-25. Οι γυναίκες λοιπόν που είχαν δείκτη μάζα σώματος πάνω από 25, είχαν διπλάσιες πιθανότητες στο να καθυστερήσουν να αποκτήσουν παιδιά. Και εκείνες που είχαν κάτω από 18, είχαν τετραπλάσιες πιθανότητες να καθυστερήσουν από αυτό το παιδί. Αυτό το λόγο δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα ούτε εγώ. Οπότε, είτε λιποβαρείς είναι, είτε υπέρβαρες είναι, αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στη γονιμότητά τους. Οπότε πρέπει να προσέχουμε. Στα πάντα χρειάζεται το όριο. Ναι. Στα πάντα πρέπει να είμαστε. Ισορροπία. Και στους άνδρες βέβαια η παχυσαρκία σχετίζεται με χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων. Πιθανότητα λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται κοντά στους όρχες από την περίσχεια του λίπους. Αλλά και το ίδιο το λίπος συμμετέχει και επηρεάζει στην παραγωγή ορμονών που είναι σημαντικές για την ανδρική γονιμότητα. Αγάπη, μέχρι τώρα μας λες τα ίδια πράγματα και για τις γυναίκες, mm-hmm. και για τους άντρες. Mm-hmm. Τόσα χρόνια όμως ο περισσότερος κόσμος βάζει στο μυαλό του την υπογονιμότητα να συνεπάγεται απαραίτητα με προβλήματα της γυναίκας ή με θέματα. Μεμονωμένα. Ναι. Το βλέπει πιο μεμονωμένο, ότι φταίει μόνο ένας. Δεν πάει το μυαλό του περισσότερου κόσμου ότι είναι 50-50 ή τέλος πάντων ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ίσως μεγαλύτερο πολλές φορές και ο άντρας. Mm.
Και αυτή τη στιγμή μας μιλάς για ίδιες πιθανότητες. Γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας ότι 35% η γυναίκα, 35% οφείλεται στον άντρα. Δηλαδή, έτσι, είναι περίπου το ίδιο. Να προχωρήσουμε όμως στο παράγοντες. Δεύτερο παράγοντα που είναι η αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό αφορά κυρίως τους άντρες, έτσι. Η αύξηση της θερμοκρασίας στο όσιο είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που οι άντρες θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Διότι η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα το καυτό ντουζ, η σάουνα, το τζακούζι, έτσι, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σπέρμα. Διότι η σπερματογένεση, που είναι η διαδικασία δημιουργίας των σπερματοζωαρίων, επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία άνω τελεία. Ναι. Όπως οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν, οι θερμοκρασίες έχουν κάποιο αρνητικό αντίκτυπο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο, ας πούμε ένα κρύο ντουζ ή κάτι. Πολύ καλή ερώτηση. Μία έκθεση σε κάτι. Στο εργαστήριο, κρύο. Πριν έρθει λοιπόν κάποιος να κάνει σπερμοδιάγραμμα, συστήνουμε ντουζ με χλιαρό νερό. Α. Όχι παγωμένο, όχι καυτό. Άρα και διότι ακόμα και το παγωμένο νερό μπορεί να τραβήξει τους όρχες προς τα πάνω, προς την κοιλιακή χώρα, με αποτέλεσμα πάλι να εκτεθούν στη θερμοκρασία του σώματος. Οι όρχες γι' αυτό το λόγο βρίσκονται έξω από το σώμα, σε μια θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη της θερμοκρασίας του σώματος. Έτσι, οπότε είναι καλό στα ζευγάρια που μας βλέπουν να δώσουμε το μήνυμα να ασχοληθούν με το σώμα τους. Με τη σωστή διατροφή, τη σωστή άσκηση και μέτρια σε ένταση άσκηση. Γιατί και η ακραία σε ένταση άσκηση δημιουργεί κυταρική βλάβη από το οξυδοτικό στρες. Οπότε και εκεί χρειάζεται ένα μέτρο. Και έτσι. Δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια οι γιατροί και οι πιο παλιοί γιατροί που δεν είχαν τόσο εμβαθύνει τις γνώσεις τους σε αυτό το κομμάτι που μας περιγράφει αυτή τη στιγμή, δεν είναι τυχαίο που πάντα όταν ένα ζευγάρι προσπαθούσε για ένα διάστημα και δεν μπορούσε, το πρώτο πράγμα που το έλεγε ο γιατρός είναι αν τρέφεστε σωστά, εάν κοιμάστε σωστά, εάν προσέχετε το σώμα, δηλαδή. Ξεκάθαρο. Αν εκτίθεται σε ακτινοβολία. Ναι, αυτό τώρα είναι ένας άλλος παράγοντας, έτσι, διότι συνδυάζεται με τη θερμοκρασία. Πολλοί νέοι, για παράδειγμα, τοποθετούν τα λάπτοπ στα πόδια τους για αρκετές ώρες, έτσι, ή το κινητό, ακόμα χειρότερα, στις μπροστινές τσέπες του παντελονιού τους. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και της ακτινοβολίας κοντά στο όσιο, έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στο σπέρμα. Οπότε δίνουμε το μήνυμα να μην τοποθετούν το κινητό στις προστινές. Δεν είναι μύθος λοιπόν αυτό που μας λέει η μαμά και η μπαμπά. Δεν είναι μύθος. Εμένα μου φαίνεται για παράδειγμα λίγο παράξενο και ίσως λίγο υπερβολικό, αλλά βλέπετε τώρα αυτή είναι η λάθος νοοτροπία. Να μην βάζουμε το κινητό στην προστινή τσέπη, γιατί ποια η διαφορά άμα το κρατάω στο χέρι μου, είναι σχεδόν η ίδια απόσταση. Είναι ακόμα εντονότερη όμως. Βρίσκεται κοντά στο όσιο. Οπότε υπάρχει και επαφή. Ναι, ακριβώς. Όπως και ο υπολογιστής που κρατάμε και γυναίκες συνήθως εδώ. Ναι. Και επίσης αυξάνει και τη θερμοκρασία σε εκείνη την περιοχή και την ακτινοβολία. Οπότε και οι δύο παράγοντες ταυτόχρονα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο σπέρμα. Έτσι. Άλλος παράγοντας που άλλοι παράγοντες λοιπόν είναι η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης. Δηλαδή, εγώ σήμερα προτιμώ να μιλήσω για παράγοντες που δεν είναι ευρέως γνωστοί, έτσι. Θα σας ξαφνιάσω μάλλον. Ναι. Για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει. Θα μας αγχώσετε. Ναι. Θα σας προστατεύσω. Ναι, σωστό. Δηλαδή, τι σωστό. Όριο καφεΐνης. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάνω από 2 καφέδες την ημέρα για τους άνδρες, έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις και στα ποσοτικά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος. Στους άνδρες. Στους άνδρες. Στις γυναίκες. Αντιθέτως, ένας με 2 μπορεί να βελτιώνει και την κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Τώρα, ευρωπαϊκές μελέτες που έγιναν έδειξαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν πάνω από 5 φλιτζάνια καφέ φίλτρου την ημέρα δυσκολευόντουσαν πολύ περισσότερο στο να αποκτήσουν απογόνους σε σχέση με εκείνες που δεν κατανάλωναν τόσο καφέ. Πάνω από 5. Και προσοχή, επειδή η δραστική ουσία εδώ είναι η καφέινη, καλό θα είναι να δώσουμε προσοχή και σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν καφέινη, έτσι, όπως είναι το τσάι, όπως είναι η σοκολάτα, όπως είναι η κοκακόλα. Άνω τελεία και εδώ. Όταν ο καφές είναι decaf, decaffeine, υπάρχει πρόβλημα? Όχι, τη δραστική ουσία είναι η καφέινη. Ωραία. Εκεί βέβαια πρέπει να αναρωτηθεί κανείς και τι συστατικά υπάρχουν και για να γίνει decaf, οπότε κατά πόσο αυτό είναι ένας επόμενος παράγοντας. Οι ουσίες που εισέρχονται στο σώμα μας, έτσι, και που εισέρχονται από τα απορρυπαντικά των ρούχων, από τα αφρόλουτρα, τα καλλιντικά, τα αντιλιακά, τα βερνίκια νυχιών, τα πλαστικά φαγητοδοχεία, τα πλαστικά ποτήρια του καφέ. Εδώ να δώσουμε και ένα οικολογικό μήνυμα. Έτσι, μπας και σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά και ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε γυάλινα. Αυτό το θυμάμαι σε ένα βίντεο ενός πολύ γνωστού γυναικολόγου με ευτήρα Αμερικανού, Καναδού, δεν θυμάμαι, που είχε πει ότι άλλος ένας σημαντικός λόγος, ο οποίος έκανε οικολογική υποστήριξη στους οικολόγους, στους νέους οικολόγους της Αμερικής, έλεγε ότι αν ξέρατε πραγματικά τι κακό μας κάνει, ειδικά στις γυναίκες, τα χημικά και το πλαστικό αυτό που βάζουμε κάθε μέρα εδώ και το καλαμάκι, για να κάνετε παιδιά θα το είχατε σταματήσει. Ναι.
Είναι αλήθεια αυτό, διότι όλα αυτά που ανέφερα περιέχουν ουσίες που είναι γνωστές ως ξενοϊστρογόνα. Η δράση τους δηλαδή επί του ανθρωπίνου σώματος είναι παρόμοια με εκείνη της δράσης των ιστρογόνων, των θηλυκών ορμονών, οδηγώντας ορισμένες καταστάσεις σε θηλυκοποίηση στους άντρες και σε αντισύλληψη στις γυναίκες. Ναι. Έτσι. Επίσης, ακόμα χειρότερα, ορισμένα ξενοϊστρογόνα επιδρούν στην ανάπτυξη και στο σχηματισμό των αρσενικών εμβρυϊκών γεννητικών οργάνων κατά τη διάρκεια της κοίησης και στα αναπαραγωγικά όργανα του θηλαίου εμβρίου. Οπότε και η έγκυος θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ με τι ουσίες έρχεται σε επαφή, τι ουσίες εισέρχονται στο σώμα της μέσω της διατροφής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα προσέξουμε. Αγάπη, πριν συνεχίσουμε με άλλους παράγοντες που σίγουρα θα έχουμε κι άλλους, εσύ, ως μοριακή βιολόγος, γιατί το έχω απορία αυτή τη στιγμή, επειδή είσαι μανούλα δύο παιδιών και είσαι και πρόσφατα δεύτερη φορά μανούλα. 5 μηνών είναι το παιδάκι. Ναι, πολύ μωρό. Όλα αυτά τα κατάφερες να τα κάνεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή αυτά που μας λες τώρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πριν πας στη δεύτερη εγκυμοσύνη, που τα γνώριζες, προσπάθησες να τα αποφύγεις και πριν και μετά στην εγκυμοσύνη? Προσπάθησα πάρα πολύ να τα αποφύγω, αλλά με βοήθησε και πάρα πολύ το γεγονός ότι όλα αυτά μου έφεραν τρομερή δυσφορία. Ποια? Όλα αυτά, ακόμα και τα απορριπαντικά. Δηλαδή, εκεί πραγματικά, εγώ ένιωσα ένα δέος όσον αφορά τη φύση, την ανθρώπινη φύση. Ήταν σαν να ήθελε να με προστατέψει από όλα αυτά τα χημικά, από όλες αυτές τις ουσίες. Έτσι, δηλαδή, τα απορριπαντικά δεν τα άντεχα καθόλου. Εννοείται ότι καφέ δεν ήθελα ούτε να τον βλέπω. Εννοείται ότι τα αφρόλουτρα δεν τα άντεχα. Οπότε, στράφηκα σε προϊόντα βιολογικά, τα οποία δεν περιείχαν πολλά χημικά, δηλαδή ήδη σαν το σώμα σου να σε κατευθύνει σωστά, ο οργανισμός σου, το έμβριο που κυοφορείς, σαν να σε προστατεύει κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Ναι, όταν γίνονται για τις ραγάδες, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσα μόνο αμυγδαλέλαιο. Πάρα πολύ καλά τα κατάφερα, έτσι. Αυτά από τη δική σου πλευρά, από την πλευρά του συζύγου. Εκείνος έκανε όλα τα βήματα αυτά τα λίγο προληπτικά, γιατί προληπτικά θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε. Να μην πίνει πολύ καφέ πριν την εγκυμοσύνη, να μην πίνει πολύ καφέ, να μην εκτίθεται πολύ στην ακτινοβολία. Μην έχει πολλά χημικά στο διατροφικό του. Ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι περίπου 10 χρόνια, οπότε γνωρίζει. Γνωρίζει και τι πρέπει να προσέχει, έτσι, για καλή του τύχη, και τι πρέπει να προσέχει και τι πρέπει να ακολουθεί. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο και οι δύο προστατευτήκαμε, γιατί η γνώση δεν έρχεται να μας τρομοκρατήσει, ούτε να μας φοβήσει. Η γνώση έρχεται να μας προστατεύσει, έτσι, να διαφυλάξει τη γονιμότητά μας, έτσι, πριν οδηγηθούμε σε πιο παρεμβατικές μεθόδους, έτσι. Πολύ σωστό. Άλλους τι άλλοι παράγοντες, πριν προχωρήσουμε στις παρεμβατικές. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι το νερό. Το νερό, για παράδειγμα, ίσως είναι λίγο παράλογο που με ακούτε να αναφέρω το νερό και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο μάλιστα το ότι πρέπει να πίνουμε νερό, καθώς αποτελούμαστε κατά 65 με 75% από νερό. Έτσι, δυστυχώς όμως, με βάση των ιστορικών που παίρνω, παρατηρώ ότι τα ζευγάρια και γενικότερα οι άνθρωποι δεν πίνουν νερό. Ειδικότερα οι γυναίκες, νομίζω εγώ. Δεν πίνουν νερό. Έτσι. Μία άρνηση. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ένας οργανισμός που είναι αφυδατωμένος θα στερήσει την ενυδάτωση από όργανα που δεν είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του. Έτσι, θα φροντίσει να ενυδατώσει εκείνα τα όργανα που είναι απαραίτητα για την επιβίωση και θα αφήσει τα υπόλοιπα όργανα που είναι του αναπαραγωγικού συστήματος. Ένας λοιπόν οργανισμός που είναι αφυδατωμένος, για παράδειγμα το σπέρμα, αποτελείται κατά 90% από νερό. Θα μας δώσει ένα σπερματικό υγρό, το οποίο δεν έχει αρκετή ποσότητα, δεν έχει καλό σπερματικό όγκο. Και επίσης έχει αυτό που λέμε αυξημένο εξόδες, αυξημένη γλοιότητα. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, τα σπερματοζωάρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινηθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Αν έχουν ένα οργανισμό αφυδατωμένο, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ την πυκνότητα της τραχυλικής βλένης και κατά συνέπεια την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να τρέξουν και να γονιμοποιήσουν το ωάριο. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε δεν επιζούν καν. Η τραχυλική βλένη, για παράδειγμα, λίγο πριν την όρεξη, αποτελείται κατά 96% από νερό. Οπότε ένας οργανισμός που είναι αφυδατωμένος θα μας δώσει και μια πιο πυκνή τραχυλική βλένη. Θα εμποδίσει τη διόρθωση των ζωαρίων. Οπότε το νερό είναι ζωτική σημασία και ακριβώς το ακούμε καθημερινά από όλους τους γιατρούς, από όλους τους ειδικούς, ναι, ακόμα και από τους γυμναστές. Ακούμε να πίνουμε νερό. Νερό, νερό, νερό. Και τουλάχιστον 8 ποτήρια την ημέρα. Και τέλος να πούμε ότι πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχει πρόληψη. Ο προληπτικός έλεγχος.
Ο οποίος τι στάδια περιλαμβάνει? Για παράδειγμα, να πω εξ αρχής ότι ενώ η γυναίκα θα επισκεφτεί προληπτικά το γυναικολόγο της, ο άντρας δεν θα το κάνει προληπτικά. Έτσι. Είναι όμως προτιμότερο. Νομίζω ότι ο άντρας δεν το κάνει ποτέ. Να προλάβουμε πράγματα παρά να τρέχουμε τελευταία στιγμή να τα θεραπεύσουμε. Ούτως ώστε όταν θελήσουν να κάνουν παιδί, να έχουν αντιμετωπίσει οποιαδήποτε θέματα έχουν προκύψει. Έτσι. Οπότε ένας προληπτικός έλεγχος. Ναι. Και για τους δύο. Όχι θα μόνο χρειάζεται για από τα 18 και 20 έτη του και μετά, καλό θα είναι ένας άντρας να αρχίσει να επισκέπτεται τον ανδρολόγο του, να κάνει εργαστηριακούς ελέγχους, που θα μιλήσουμε αργότερα για αυτούς, όπως είναι να ελέγξει τις σπερματικές παραμέτρους του με το σπερμοδιάγραμμα. Έτσι, ξέρετε, το σπερμοδιάγραμμα δεν μας δίνει πληροφορίες μόνο για τη γονιμότητα του άντρα. Θα μας δώσει και πληροφορίες για την καλή λειτουργία των γεννητικών των δένων. Ένα δείγμα δηλαδή που. Ένα σπερματικό δείγμα το οποίο δεν ρευστοποιείται, έτσι, μπορεί να είναι ένδειξη παθολογικών καταστάσεων του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων. Όλα αυτά που μας λες, επειδή ακριβώς κάποια από αυτά η κοινωνία μας θέλει, η Ελλάδα έχει, ο Έλληνας μάλλον έχει μάθει να τα αντιλαμβάνεται έτσι. Ο ανδρολόγος, για παράδειγμα, νομίζω ότι την τελευταία πενταετία μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Ναι. Δεν τον έχουμε εντάξει καθόλου στην καθημερινότητά μας. Λες έναν άντρα, εγώ ακόμα και τώρα έχει τύχει στην παρέα μου να το κάνω αυτό, γιατί έχω πολλά παντρεμένα ζευγάρια φίλους που προσπαθούν ή δεν προσπαθούν, τέλος πάντων, και θα έχει πετάξει κάποιος στην παρέα τη λέξη ανδρολόγος και πολλές φορές γελάνε με αυτό. Και δεν είναι κακό που το συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά όντως έτσι είναι. Πολλοί γελάνε, δεν έχουν πάει ποτέ. Ειδικότερα που λέτε ότι μετά την ηλικία των 18-20 ετών να πρέπει να αρχίσουν να τον επισκέπτονται, ούτε καν στο μυαλό του δηλαδή. Υπάρχει αυτή σαν ιδέα. Ναι, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα από τις εκπομπές σας να περνάτε τέτοια μηνύματα, γιατί όσο νωρίτερα βρουν και αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα, τόσο λιγότερα θέματα θα έχουν στο μέλλον. Και ξέρετε, όταν τρέχουμε τελευταία στιγμή, γιατί στο εργαστήριο έρχονται ζευγάρια, άνδρες, οι οποίοι έχουν ήδη προσπαθήσει να κάνουν παιδιά και δεν τα έχουν καταφέρει, τότε έρχεται και προστίθεται περισσότερο άγχος. Ναι. Έτσι, στο ζευγάρι. Και αυτό δεν είναι καλό. Και είναι εδώ που κολλάει μια φράση που την έχω ακούσει πολύ συχνά από το περιβάλλον μου, από αρκετούς γιατρούς, οικογενειακούς φίλους, ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη αντιμετώπιση. Ναι. Αυτό. Ισχύει. Όταν τα βρεις ξαφνικά μπροστά σου, όπως είπε και η αγάπη Ευγενία, δηλαδή αυτό που λες, η πρόληψη, η καλύτερη αντιμετώπιση. Εκεί έρχεται το άγχος ακόμα περισσότερο. Δεν έχεις μπει στη διαδικασία να τσεκάρεις πολύ νωρίτερα. Την τελευταία στιγμή νιώθεις ότι είναι βουνό όλα αυτά μπροστά σου πρόβλημα. Mm. Και λες δεν θα τα καταφέρω. Άρα, και έρχεται το άγχος. Έρχεται το βασικότερο όλο, νομίζω. Ότι μπορεί να είσαι υγιέστατος, μπορεί να προσέχεις όλα αυτά που ήδη είπαμε, μπορεί να έχεις κάνει την πρόληψή σου, αλλά το άγχος δεν είναι ένας τεράστιος παράγοντας που να σου αποτρέψει. Ναι. Ένα φυσιολογικό τρόπο γονιμότητας. Το άγχος είναι επίσης ένας παράγοντας, ναι, ιδιαίτερα αρνητικός. Και μάλιστα πολλοί κάνουν την εξής ερώτηση, μα είναι το άγχος που επηρεάζει την γονιμότητα ή η ίδια η κατάσταση υπογονιμότητας φέρνει άγχος στο ζευγάρι. Ζούμε όμως σε μια τέτοια περίοδο της ζωής μας, όλη περίοδο. Η γενιά μας είναι όλη μέσα στο στρες. Είναι οι ρυθμοί, είναι τα άγχη της κρίσης, η πίεση. Οικονομική κρίση, η οποία οικονομική κρίση αναγκάζει πολλά ζευγάρια να εστιάζουν μόνο στις γόνιμες μέρες, που όπως είπαμε στην αρχή δεν είναι σωστό. Ναι. Δεν είναι καλό για τη γονιμότητα. Ναι. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν και τα δύο. Δηλαδή το άγχος, το έντονο στρες, μπορεί να οδηγήσει στην ορμονική απορρίθμιση και κατ' επέκταση να δημιουργήσει προβλήματα στο αναπαραγωγικό μας σύστημα. Για παράδειγμα, μία γυναίκα που βιώνει έντονο στρες και άγχος, αυτό μπορεί να την οδηγήσει στην υπερφαγία ή στο να μην καταναλώνει καθόλου φαγητό, να μην τρώει, στην αφαγία. Αυτό θα φέρει τρομερή ανισορροπία στο σώμα της. Έτσι. Επίσης, μελέτες επιστημονικές έχουν αποδείξει ότι οι άνδρες που είχαν βιώσει το προηγούμενο έτος δύο ή περισσότερες αγχωτικές καταστάσεις είχαν χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και κακής ποιότητας σπερματοζωάρια. Οπότε σαφώς το άγχος επηρεάζει τη γονιμότητα. Από την άλλη τώρα, και η ίδια η κατάσταση της υπογονιμότητας οδηγεί σε ψυχολογικές διαταραχές ποικίλου βαθμού σοβαρότητας. Τα ζευγάρια αυτά περνούν μέσα από πολλά στάδια και ψυχολογικές διεργασίες, ούτως ώστε στο τέλος να φτάσουν να αντιληφθούν και να αποδεχτούν το πρόβλημα. Και μάλιστα, πολλοί ερευνητές μελετούν αυτά τα στάδια με βάση το μοντέλο του πένθους ή το μοντέλο της κρίσης ταυτότητας. Από τέτοια στάδια περνούν τόσο τα ζευγάρια. Ναι. Διότι ο αντίκτυπος της διάγνωσης, η επακόλουθη θεραπεία της υπογονιμότητας και οι κοινωνικές πιέσεις που δέχονται έρχονται να προσθέσουν πάρα πολύ αρνητικά στην ψυχολογική τους κατάσταση.
πόσο πολύ συνδέονται όλα αυτά που μας λες με τα κοινωνικά πρότυπα και στερεότυπα, ναι, και τις προκαταλήψεις που έχουμε πολλές φορές. Α, αυτή δεν κάνει παιδί που έρχεται στο μυαλό της που μπορεί να είναι, είναι υγιέστατη. Που, ας πούμε, είναι 5 χρόνια παντρεμένη και λένε δεν θέλουν να κάνουν παιδί, αλλά ο περίγυρός της θα το κρίνει αυτό. Ναι, και αυτό αφού το κρίνει και όταν μπει σε διαδικασία να το κάνει, θα έχει στο μυαλό της αυτό το αρνητικό, ότι κοίτα, μου λένε όλοι δεν μπορώ να κάνω παιδί, που μετά ενώ θα μπορεί, θα έχει υποβληθεί σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεις αυτή τη στιγμή, που δεν θα τα καταφέρει. Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι πολύ, είναι πολύ στενάχρο. Θέλω να δώσω πραγματικά. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στους ανθρώπους. Επειδή είναι πλέον γνωστό το πόσο μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και πόσα υπογόνιμα ζευγάρια έχουμε, να είναι πιο διακριτικοί. Mm. Δηλαδή, έχουν ένα ζευγάρι, ας πούμε, στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή στο κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο έχει παντρευτεί. Δεν είναι αναγκαίο να τους ρωτάμε πότε θα κάνουν παιδιά. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του ανθρώπου αυτό, εξάλλου. Εγώ χαίρομαι, ξέρετε, πάρα πολύ ιδιαίτερα κάποια ζευγάρια που θα έρθουν στο εργαστήριο και θα μου πούν: περνούσαμε καλά. Και απλά το ξεχάσαμε. Εγώ προσωπικά, ναι, εντάξει, πέρασαν το ηλικιακό όριο που θα μιλήσουμε και αργότερα για το πόσο σημαντικό είναι. Πέρασαν το ηλικιακό όριο, αλλά τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι ήξεραν τι ήθελαν. Δεν επηρεάστηκαν. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι πιο ευαίσθητοι που επηρεάζονται. Οπότε, να είμαστε διακριτικοί και να δείχνουμε σεβασμό για αυτά τα ζευγάρια. Δεν είναι θέμα μας, δεν είναι δουλειά μας να ρωτάμε τον καθένα πότε θα κάνει παιδί ή γιατί δεν κάνει παιδί. Έτσι. Για πήγαινε μας λέω για το ηλικιακό όριο που λες. Το ηλικιακό όριο. Κοιτάξτε, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η ηλικία επηρεάζει μόνο τις γυναίκες. Έτσι. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας, ότι μόνο μία γυναίκα είναι μέχρι ένα σημείο, το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Ζερβάκη της Πράλης, ότι μέχρι 35, 40, ναι. Εκεί, αλλά και για τους άντρες ισχύει. Κοιτάξτε, η γονιμότητα των ανδρών δεν εξαφανίζεται με την ηλικία. Επιστημονικά όμως δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει ηλικιακό όριο και μάλιστα είναι τα 35 έτη. Έτσι. Οπότε, πάνω, οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι πάνω από τα 35 τους, έτσι, μειώνεται το γονιμοποιητικό δυναμικό τους. Και επίσης αυξάνεται το ρίσκο για συγγενείς παθήσεις στους απογόνους. Δηλαδή, έτσι, όσο μεγαλύτεροι είναι σε ηλικία οι άνδρες, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν στο να γεννηθούν παιδιά με αυτισμό, με σύνδρομο Down, με σχιζοφρένεια και άλλες γεννητικές παθήσεις και τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες για μία μητέρα να αποβάλει. Είναι αυτά που συζητάμε και λέμε ότι ζούμε σε καιρούς που κάθε μέρα ακούμε και για ένα νέο περιστατικό αυτισμού, για ένα νέο συνδρομάκι Down που ήρθε στον κόσμο. Και λέμε τι μπορεί να φταίει. Γιατί, τελικά... ενώ παλιά, ας πούμε, δεν υπήρχε. Παλιά, το όριο, το ηλικιακό όριο που γινόταν στον γονιό ήταν πολύ, πολύ, πολύ χαμηλότερο. Ακριβώς. Ακριβώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να επιλέξει πραγματικά πότε θέλει ο ίδιος να ξεκινήσει την οικογένεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει πίεση και στρες. Από τη στιγμή που η επιστήμη έρχεται και μας λύνει τα χέρια και σε αυτό το κομμάτι. Με την κατάψυξη σπέρματος. Mm. Κατάψυξη σπέρματος. Ναι. Δηλαδή, ένας άντρας σε νεαρή ηλικία μπορεί να κάνει μία κατάψυξη σπέρματος και μετά να τεκνοποιήσει όσο αργότερα θέλει. Διατηρώντας όμως την ποιότητα των σπερματοζωαρίων του. Τη χρονική στιγμή που έκανε την κατάψυξη. Η ιδανική ηλικία για να κάνει την κατάψυξη σπέρματος ποια είναι? Ποια θα λέγαμε ότι είναι η ιδανική ηλικία για τα πιο ορθά, γόνιμα, πώς να το πω. Γόνιμα σπερματοζωάρι. Το είπαμε ήδη, υπάρχει το ηλικιακό όριο των 35, οπότε πριν τα 35. Πριν τα 35. Ναι, ναι, ναι. Και τι συμβαίνει τώρα με τις παρεμβατικές μεθόδους που μας ανέφερες προηγουμένως? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνει ένας πάρα πολύ καλός έλεγχος πριν προχωρήσουμε στις παρεμβατικές μεθόδους. Mm-hmm. Γιατί πολλές φορές ακούμε για ανεξήγητη υπογονιμότητα ή ναι, το ζευγάρι δεν ξέρει για ποιους λόγους δεν τεκνοποιεί, χωρίς όμως να έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι. Οπότε θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις και στον άντρα και στη γυναίκα, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το πόρισμα, έτσι. Οπότε, το σπερμοδιάγραμμα, θα μιλήσω για την ανδρική υπογονιμότητα, γιατί εκεί ειδικεύομαι, είναι, θα λέγαμε, η εξέταση πρώτης γραμμής, η οποία μας δίνει απαντήσεις σε πάρα πολλά ζητήματα και κατά την οποία ελέγχονται τόσο τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος, όπως είναι η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων, ο σπερματικός όγκος, όσο και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος, όπως είναι η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και η μορφολογία τους. Έτσι. Πολλές φορές όμως είναι αναγκαίο το σπερμοδιάγραμμα να πλαισιώνεται και από περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις, όπως είναι ο μικροβιολογικός έλεγχος, που θα δείξει αν υπάρχουν κάποια μικρόβια ή βακτήρια στο σπέρμα. Όπως είναι ο βιοχημικός έλεγχος, ο οποίος θα δείξει την καλή λειτουργία των γενετικών του αδένων. Και όπως είναι
ο έλεγχος που θα μας δώσει πληροφορίες για τη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων. Διότι δεν φτάνει να έχουμε ένα καλό αριθμό. Αυτός ο αριθμός των σπερματοζωαρίων θα πρέπει να έχει και γονιμοποιητική ικανότητα. Έτσι, λοιπόν, αυτή την πληροφορία μας τη δίνει η κατάτμιση του DNA των σπερματοζωαρίων ή διαφορετικά DNA Fragmentation Index, DFI λέγεται κοινώς. Οπότε, ένα καλό ιστορικό, πλήρες ιστορικό, μαζί με τα εργαστηριακά αποτελέσματα και την κλινική εξέταση που θα πραγματοποιήσει ο ειδικός ιατρός, που είναι ο ουρολόγος-ανδρολόγος, θα μας δώσει μια ολοκληρωμένη τελική διάγνωση και την κατάλληλη κατά περίπτωση θεραπεία. Μας έχεις συναπάρει τόσο πολύ που νομίζω ότι έχουμε χάσει τον χρόνο. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πώς πέρασαν. Μία τελευταία ερώτηση. Αν ένας άντρας είναι υπογόνιμος, λοιπόν, αν έχει κάποιο πρόβλημα, όχι πολύ σοβαρό, αν δεν έχει τόσο δυνατά ή ικανά σπερματοζωάρια, μπορεί να ευθύνεται και σε κληρονομικούς παράγοντες, μπορεί να το έχει αυτό από την οικογένειά του, είτε ο μπαμπάς του, είτε ο παππούς του, ή οτιδήποτε. Δηλαδή να τα προσέχει όλα αυτά που είπαμε. Όχι μόνο από κληρονομικούς παράγοντες, γι' αυτό κάνουμε και τον καριότυπο, έτσι, όχι μόνο, αλλά μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι γονείς που καπνίζουν πάρα πολύ, έτσι, οι πατεράδες, έχουν μεγαλύτερο ρίσκο στο να γεννήσουν γιους υπογόνιμους. Αυτό το έχω ξανακούσει. Οπότε ξαναγυρνάμε στις ουσίες που εισέρχονται στο σώμα μας. Έτσι. Ναι, και γενετικά αίτια υπάρχουν, αλλά πρέπει να προσέχουμε γιατί ναι, μεν εγώ κατάφερα, σου λέει, να αποκτήσω παιδιά, δεν έχω πια πρόβλημα. Τεκνοποίησα. Τα παιδιά σου όμως τα καταφέρουν, τεκνοποιήσουν. Την κληρονόμησα, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε γι' αυτό. Βεβαίως, εννοείται. Και νομίζω ότι πρέπει να σε έχουμε σε άλλη εκπομπή για να μας πεις για τις παρεμβατικές. Όλα αυτά που μας ανέφερες με τις εργαστηριακές εξετάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος την πρόληψη ή τέλος πάντων για να ανακαλύψει τι συμβαίνει με το προσωπικό του σύστημα, αν είναι εντάξει τα σπερματοζωάρια, αν μπορεί να κάνει κάτι από εκεί και πέρα, τις λύσεις που μας δίνεις και εμείς. Νομίζω ότι είναι ένα άλλο κεφάλαιο εντελώς η παρέμβαση μετά. Τι συμβαίνει. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για το κομμάτι της υπογονιμότητας, γιατί αγγίζει πάρα πολλά ζητήματα. Βιολογικά, κοινωνικά, ψυχολογικά και ηθικά. Αγγίζει πάρα πολλούς τομείς. Αυτό το ηθικά, άλλο πάλι κεφάλαιο. Σίγουρο είναι ότι αυτή η συζήτηση που κάναμε τώρα θα μπορέσει να αποτελέσει μια πολύ καλή αφορμή, έτσι ώστε ζευγάρια ή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα να ενημερωθούν και να επισκεφτούν κάποιον ειδικό, ώστε να συζητήσουν τις ανησυχίες τους και στο προσωπικό επίπεδο. Ναι. Να κάνουν τα δικά τους ερωτήματα. Το σημαντικότερο είναι να αφυπνιστούν, γιατί πολλοί ίσως τα ξέρουν ενδόμηχα, αλλά δεν θέλουν να παραδεχτούν να τα δουν μπροστά τους. Α, ναι, είναι και αυτό. Ότι πολλοί ίσως να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν το κυνηγάνε ούτε το ψάχνουν. Δεν γιατί ξέρετε, είναι η κοινωνία η οποία. Ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για το ζευγάρι να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο για ψυχολογική υποστήριξη είναι είτε επειδή δεν συμφωνεί στις μεθόδους θεραπείας υπογονιμότητας, είτε επειδή ο ένας από τους δύο δεν θέλει να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό. Οπότε εκεί καλό θα είναι να απευθυνθεί σε έναν ψυχοθεραπευτή που θα τους βοηθήσει και θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν μια κοινή πορεία, μια κοινή γραμμή. Γιατί το να συμφωνεί το ζευγάρι είναι το α και το ω. Ναι, αλλιώς πώς θα ψάξουν και ο ένας και ο άλλος το θέμα. Και γι' αυτό δεν μίλησα προηγουμένως για υπογονιμότητα άνδρα ή γυναίκας, αλλά του ζευγαριού. Γιατί ανεξάρτητα με το πού οφείλεται η υπογονιμότητα είναι του ζευγαριού και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό ακριβώς. Θα πρέπει και οι δύο λοιπόν να είναι δεν εκεί. Δεν προσπαθεί μόνο ο ένας. Ακριβώς και οι δύο. Δεν είναι μεμονωμένο πρόβλημα. Αγάπη, κάναμε υπέροχη συζήτηση και νομίζω ότι είσαι άψογη στο αντικείμενό σου. Ευχαριστώ τα λες πάρα τόσο, πολύ. Ξέρεις γιατί, πολλοί γιατροί. Έχουν επιχειρήματα, έχουν τις γνώσεις, είναι πολύ καλή στη δουλειά τους, αλλά εσύ διαθέτεις και μια αλφα ηρεμία, που είναι ό,τι χρειάζεται σε αυτό το κομμάτι. Και τα λες κατανοητά έτσι, ώστε να μπορούμε να τα καταλάβουμε κι εμείς που δεν είμαστε μοριακοί βιολόγοι και δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε ιδέα στο κομμάτι. Τι παίζει πολύ με τη βιολογία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα καταλάβουν και τα ζευγάρια που μας ακούν, γιατί πραγματικά μπορούν να προστατεύσουν τη γονιμότητά τους, μπορούν να προλάβουν καταστάσεις. Πριν φτάσουν στις παρεμβατικές μεθόδους που είπαμε προηγουμένως, που είναι ιδιαίτερα αγχωτικές. Να ξαναρίσεις να μας πεις τι συμβαίνει και με αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να συνεχίζεις έτσι να προσπαθείς για το καλό όλων.